χαρακτηριστικό παράδειγμα από ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους επιχειρηματίες της Πανεγιάλιας Ένωσης και στους υπόλοιπους ιδιώτες μεγαλεμπόρους και μεταποιητές της Σταφίδας έχει οδηγήσει σε μια εξευτελιστική τιμή περίπου 50 με 75 λεπτά, η οποία όχι μόνο δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής, αλλά καταχρεώνει ήδη τους καλλιεργητές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλλιεργήσουν και να ξαναμπούν στα χωράφια τους. Οι αυξήσεις στα λιπάσματα, στο πετρέλαιο για τους αγρότες, αλλά και στα υπόλοιπα εφόδια είναι αποτρεπτικές στο να μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ήταν δίκαια τα αιτήματα και οι αγώνες οι οποίες κάνουν και οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν. Απέναντι σε όλη αυτή την εξέλιξη επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι το κράτος είναι κράτος ταξικό. Είναι κράτος άδικο, πολύ ισχυρό στο να ικανοποιεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομήλων και πολύ ανίσχυρο στο να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, στο να ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες.